την παραχώρηση και την ίσπραξη από τον, του ΕΜΦΙ, από τους Δήμους, όπως και των Δημοτικών Τελειών, ζητεί η ΚΕΔΕ. Τα συγκεκριμένα θέματα έθεσε ο πρόεδρος, ο κ. Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στην ημερίδα με θέματα οικονομικά των ελληνικών Δήμων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στη τηλεφωνική μας επικοινωνία, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, έχουμε τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κ. Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, εσάς και τους συνεργατές σας. Εμείς θέσαμε λοιπόν τρεις λύσεις. Η μία είναι ότι καταρχήν για το ΕΜΦΙΑ, δηλαδή το φόρο ακίνητης περιουσίας, εμείς ήμασταν αντίθετοι και το είχαμε εκφράσει γιατί είχε τεθεί ως χαράκτη. Όμως αυτός ο φόρος υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτός ο φόρος αποδίδεται στην αυτοδιοίκηση για ένα λόγο. Για να μπορέσουν τα χρήματα τα οποία αποδίδουν για την ακίνητη περιουσία να αποκτήσουν καλύτερη, αν θέλετε, αγοραστική δυνατότητα και αξία αυτά τα ακίνητα μέσα από την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και γι' αυτό αποδίδονται σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα. Το δεύτερο για το ΦΠΑ που είπατε, ώστε εμείς είμαστε ενάντια της άξης του ΦΠΑ, διότι είναι ετησιακό έργο, ετησιακό, αν θέλετε, σαν ανάπτυξη μέτρο. Όμως το ΦΠΑ, εάν παραδείγματος χάρη στις τουριστικές περιοχές αποδοθεί εκ νέου για ανάπτυξη τοπικών έργων, τότε αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ανάπτυξη και τουριστική. Και το τρίτο που είπαμε στην ημερίδα μας αυτή είναι ότι πρέπει πλέον να συνεργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την Ευρώπη, ώστε βέλτιστες πρακτικές και στα ζητήματα τα οικονομικά που έχουν ήδη επιλεγεί από χώρες της Ευρώπης να μπορέσουν να εφαρμοστούν και εδώ. Έχετε καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη, στον αρμόδιο υπουργό όσον αφορά για τον ΕΜΦΙΑ ή ξεκινήσατε από σήμερα στην ημερίδα για τα οικονομικά? Αυτό το έχουμε συζητήσει σε κάποιες συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον αρμόδιο υπουργό όσον αφορά τον υπουργό εσωτερικών. Είναι κάτι το οποίο επεξεργαστήκαμε μέσα από τη μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ και το είχαμε καταθέσει, αν θέλετε, ως εκόπη πρόταση στο συνέδριό μας στη Χαλκιδική. Όμως τώρα, πιο επίσημα πλέον και έχοντας γνώση του τι συμβαίνει στην Ευρώπη, θα επιδιώξουμε αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο ακούσατε να αρχίσει να γίνεται πράξη μέσα από την ευαισθητοποίηση κεντρικής εξουσίας. Είχατε μια σύσκεψη με τον κύριο Πανούση, τον αναπληρωτή υπουργό δημόσιας τάξης, όσον αφορά την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας σε όλους τους δήμους της χώρας. Θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλλει η λειτουργία ξανά της δημοτικής αστυνομίας στην καθημερινή ανάγκη ενός δήμου? Θα σας πω καταρχήν ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η δυνατότητα όχι της ασφάλειας, αλλά της ορθολογικής λειτουργίας των δήμων, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με την έλλειψη δημοτικής αστυνομίας. Έγινε κάποιο νομοθετικό εγχείρημα, το οποίο όμως αυτό το νομοθετικό εγχείρημα με την επιστροφή των δημοτικών αστυνόμων εθελοντικά έφερε πολύ μικρό αριθμό, με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να συγκροτηθεί η αστυνομία ουσιαστικά στους δήμους. Ακριβώς, έτσι. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν καλύτερα οι δήμοι, να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα αυτή η ανασυγκρότηση να δώσει και τις καλύτερες λειτουργίες στο Δήμο. Πάντως πολλοί δήμαρχοι, κύριε πρόεδρε, δεν συμφωνούν. Υπάρχουν δημοτικά συμβούλια πάντως εδώ στη Δυτική Μακεδονία που δεν συμφωνούν στην επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Είναι σωστό αυτό, διότι ο αριθμός δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να έχει ενδιαφέρον η επανασύστασή τους.